Πάμε να καλησπερίσουμε και την κυρία Μαρία Σταυρινούδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Ναι. Και μάλιστα είστε και μεταγραφή. Ναι. Γιατί έχετε. Ισχύου. Ακριβώς. Ήταν πρώην βουλευτής στην Ιχείο με τη Νέα Δημοκρατία. Είχατε κάτσει. Ήσταν 6-7 μήνες βουλευτής, αν θυμάμαι ναι. καλά. Ναι, ναι. Τι σας ώθησε να πάτε στην Ένωση Κεντρών και γιατί από το Εθνικό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Πρώτα-πρώτα έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία από το 17. Μάλιστα. Στο Βασίλη Λεβέντη πήγα για δύο βασικούς λόγους. Ότι ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερός στις απόψεις του, στις ιδέες του και στα ιδανικά του. Κάτι το οποίο τελευταία δεν το βρίσκουμε σχεδόν σε κανένα πολιτικό. Και φυσικά μου άρεσε πάρα πολύ το ότι σήκωσε ψηλά το λάβαρο όσον αφορά το Σκοπιανό, όσον αφορά το Μακεδονικό. Είναι ο μόνος που όρθωσε παράστημα στη Βουλή σχετικά με την προδοτική αυτή συμφωνία και είναι και ο μόνος που συνεχίζει να λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα σιγά σιγά το αποσιωπούμε, λέμε οκ, όλα καλά, τώρα έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και θα κάνουμε τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία Σταυρινούδη. Μου είπατε πριν γιατί επιλέξατε Ένωση Κεντρών, γιατί όχι Νέα Δημοκρατία, γιατί Ευρωβουλή? Η Ευρωβουλή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, όμως αυτή τη στιγμή και σε αυτές τις εκλογές ανοίγει μια νέα πολύ σημαντική πενταετία για την Ευρώπη και φυσικά για τη χώρα μας μέσα σε αυτήν. Και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ. Γίνεται οι ευρωεκλογές αυτή την περίοδο γίνονται σε ένα κλίμα εντελώς τοξικό. Άκουσα προηγουμένως τον υποψήφιο από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για νέα, για συνεργασίες με νέα άτομα, με νέες προοπτικές. Εγώ θεωρώ ότι είναι φθαρμένα υλικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν τη χώρα εδώ που είναι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κάτι αντίστοιχο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται να μας μιλήσει για την προοπτική μας μέσα στην Ευρώπη όταν συνεργάζεται με τον κύριο Βέμπερ, που όλοι γνωρίζουμε τι έχει πει ο κύριος Βέμπερ και ο κύριος Σόιμπλε και για τους Έλληνες και για τη χώρα μας. Και ο κύριος Βέμπερ μιλούσε απαξιωτικά για τη χώρα μας και μαζί με τον κύριο Σόιμπλε ήθελε να πούμε εκτός Ευρώπης, αλλά πέρα από αυτό και τελευταία με την συμφωνία του όσον αφορά τη γενοκτονία των ποντίων. Αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός όταν θα κατέβει να ψηφίσει. Εμείς λοιπόν είμαστε ένα κόμμα της λογικής, ένα κόμμα της αλήθειας και αυτό διεκδικούμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αν έρθει κοντά μας μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη πρώτα την χώρα μας και μετά θα αναζητήσουμε καλύτερες προοπτικές της χώρας μας μέσα στην Ευρώπη. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε εδώ ότι όλες οι μέχρι τώρα και οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες έχουν κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Υπάρχει μια Ευρώπη η οποία είναι Ευρώπη των αγορών και των τραπεζών, δεν ασχολείται με τον κόσμο της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα όσον αφορά και την άνοδο της ακροδεξιάς, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, και φυσικά όλες αυτές τις εξεγέρσεις και αυτά που γίνονται. Επίσης λοιπόν ζητάμε την επανασύσταση της Ευρώπης και στην επόμενη πενταετία που είναι πάρα πολύ κρίσιμη πραγματικά έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά το προσφυγικό. Είναι θέματα που άπτονται και της χώρας. Ο χώρος δεν ήταν ποτέ υπέρ της τρομοκρατίας και υπέρ όλων αυτών των φαινομένων. Ναι. Κυρία Σταυρινούδη, επειδή ανοίξατε και την κουβέντα πριν, εσείς δικά σας καταστήματα έχετε στο κέντρο, για παράδειγμα, που να ανησυχείτε κάθε φορά που έχει μια πορεία? Όχι, δεν έχω βέβαια καταστήματα δικά μου, όμως δεν έχει να κάνει με δικά μου καταστήματα. Αυτό σαν παράδειγμα, λέω, αν επειδή πριν, αυτό λέω. Το κέντρο είναι πλέον άβατο, έχουν τεράστια προβλήματα και οι καταστηματάρχες. Και ο κόσμος, δηλαδή θυμάμαι κάποτε υπήρχε ο διπλάσιος και τριπλάσιος κόσμος στο κέντρο για να ψωνίσει και τώρα δεν κατεβαίνουν στο κέντρο
εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι βλέπετε ότι τα δύο κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, συνεχώς υπάρχει αυτή η κόντρα. Υπάρχει αυτό το άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και αυτό οδηγεί τη χώρα σε διχασμό. Έχουμε κομματικό διχασμό αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Σε πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Είναι ένα γενικό φαινόμενο δικοματισμού, σκόπιμου δικοματισμού, χωρίς καμία προσπάθεια συνεννόησης στο παραμικρό. Και όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Για κανένα άλλο λόγο. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω εγώ κάτι, εσείς δεν συντάσσετε με τη δικιά μου λογική ότι το κόμμα που εγώ προσωπώ, που γυρνάει ο πρόεδρός σου και λέει εγώ θα αναλάβω την πολιτική βούληση για να καθαρίσει η προβληματική, οποιαδήποτε προβληματική περιοχή, δεν είναι κάλεσμα να, από τη στιγμή που θέλετε κι εσείς να ξεκαθαρίσετε αυτό το πράγμα, να συμφωνήσουμε μαζί? Πού είναι ο διχασμός? Τι έκανε τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία? Ναι. Για το... Τώρα εσείς τα λέτε που ήσασταν και τόσα χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία και που ήσασταν και υπηρετήσατε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήμουνα στα κόμματα, ήμουνα στην παραγωγή και παραμένω στην παραγωγή και σας λέω ότι εμένω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας λέω λοιπόν, έχω τον άνθρωπο του οποίου οι περγαμηνές υπάρχουν, η αξία του υπάρχει, και λέει εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω αυτή την πορεία για να καθαρίσω μαζί με τους συνεργάτες μου αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όταν θα πάω να φέρω τους επενδυτές εδώ, όταν θα πω ότι η Ελλάδα είναι καθαρή από όλα τα επίπεδα, όχι μόνο, δεν μιλάμε μόνο για αυτό της βίας και της τρομοκρατίας ή οτιδήποτε, εμένα με ενδιαφέρει ότι θα έχω μια Ελλάδα καθαρή που, όπως είπατε πολύ σωστά, θα μπορεί να περπατήσει πάνω απ' όλα ο πολίτης, τα παιδιά μου, τα δικά μου, τα εγγόνια μου, εμείς οι ίδιοι και βεβαίως και οι φιλοξενούμενοι μας. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι ένας κεντρικός προορισμός και πιστεύω ότι θα είναι. Αυξάνεται συνέχεια. Εδώ είμαστε σε κάτι ευχάριστο. Αφήστε όμως να απαντήσει για να πάω και στον κύριο Μιχαλάρο. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί τώρα ανοίγει άλλο θέμα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν έχω θέμα, καμία διαφορά. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Είμαι μαζί σας. Το βασικό είπα είναι ότι δεν έχουμε καμία διαφωνία. Να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε σε 5 βασικά θέματα. Τα οποία όμως ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε τη διάθεση να συνεννοηθείτε. Είναι σίγουρα ένα τεράστιο θέμα το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μου ανοίξατε και είπατε για επενδυτές. Μα ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστημα? Και πάλι ευθύνεστε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε όλα τα κράτη, στα περισσότερα κράτη, υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για τα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια και φυσικά και στα εθνικά μας θέματα, αλλά τώρα ας μείνουμε στο κομμάτι το οικονομικό. Ποιος λοιπόν επενδυτής θα έρθει να επενδύσει σε μια κυβέρνηση όπου έχει 150-151 έδρες τσίμα-τσίμα και παράλληλα ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει γι' αυτό με ένα φορολογικό ακούστε, μην είστε αλαζόνες, σεμνά και ταπεινά, ο κόσμος θα δείξει τελικά τι θέλει και τι δεν θέλει, αλλά η αλαζονία ποτέ δεν βοήθησε κανέναν, ξέρετε. Μα εμένα Σταυρινούδη. Καλή επιτυχία, ένα κεντρών υποψήφια ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, είμαστε η φωνή της αλήθειας για την Ευρωβουλή.